Πάμε σε αυτό που σας είχα προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Θα ταξιδέψουμε στην Ινδονησία, στο Μπαλί. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Φιλιππίδη, τον οποίο τον βλέπουμε. Κύριε Φιλιππίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τοποθετήσει έναν τίτλο εδώ για να μπούμε και στο κλίμα της συζήτησης. Ο Έλληνας που μετέφερε το ελληνικό σουβλάκι στην Ινδονησία. Τις παραδοσιακές γεύσεις. Συμφωνείτε, έχουμε το OK από εσάς. Περίπου, ναι. Το ελληνικό φαγητό υπάρχει στο Μπαλί και από πριν. Απλά εγώ ήρθα, έχω φτιάξει 2 εστιατόρια τελευταία 5 χρόνια και προσπαθώ να, στην ουσία, να προμοτάρω το αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Το σουβλάκι και άλλες ελληνικές λειτουργίες. Ακριβώς, απλά το σουβλάκι κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, για εμάς τους Έλληνες είναι πολλές φορές στην αυαρχίδα. Εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι πώς έχουν πάρει αυτές τις ελληνικές γεύσεις, η ανταπόκρισή τους ποια είναι? Γιατί όταν μιλάμε για ελληνικό σουβλάκι αναφερόμαστε σε τηγανιτή πατάτα, σε τζατζίκι, έτσι να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Σωστά. Για πείτε μας. Σωστά. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εμείς περισσότερο απευθυνόμαστε σε τουρίστες, είτε εσωτερικό τουρισμό από την Ινδονησία, είτε Αυστραλούς, ξένους τουρίστες ή δυτικούς. Οι ντόπιοι, οι Μπαλινέζοι, δεν έχουν ιδιαίτερη περιέργεια για άλλα φαγητά πέρα από τα δικά τους, αλλά όταν δοκιμάσουν το ελληνικό φαγητό ξαναέρχονται. Αυτό μπορώ να το πω, ότι έχουμε πιστούς πελάτες που έρχονται και δοκιμάζουν μία φορά και μετά τους κάνουμε πραγματικά πιστούς. Σημαίνει ότι τους αρέσει, απλά είναι δύσκολοι στο να δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Και εμείς στηριζόμαστε περισσότερο σε κόσμο που έχει έρθει ήδη σε επαφή με ελληνικό φαγητό, που το γνωρίζουν και έρχονται σε εμάς ανελιπώς. Η σπεσιαλιτέ τώρα, πέρα από το ελληνικό σουβλάκι που σταθήκαμε, ποια είναι? Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα έρθει, τι θα δοκιμάσει? Τι φεύγει περισσότερο? Έχουμε πολλά. Το σουβλάκι είναι αυτό που φεύγει περισσότερο. Είτε το κοτόπουλο, το χοιρινό, το αρνί φεύγει πολύ. Αλλά όλα φεύγουν, δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που ο κόσμος, ας πούμε μια σπεσιαλιτέ, όλα σπεσιαλιτέ είναι για μας. Το θέμα είναι ότι τους αρέσουν, γιατί είναι απλές γεύσεις και οπότε ξανάρχονται. Είναι κάτι το οποίο τους ενθουσιάζει αφού το δοκιμάσουν. Το δύσκολο πράγμα είναι να το δοκιμάσουν. Το δύσκολο πράγμα να το δοκιμάσουν και ακόμα πιο δύσκολη η απόφαση ενός Έλληνα να φύγει από τη χώρα του και να δραστηριοποιηθεί στην Ινδονησία. Δεν δραστηριοποιηθήκατε ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Μεγάλη Βρετανία. Πήγατε στην Ινδονησία. Δύσκολη απόφαση. Όπου γης και πατρίς. Για μένα ήταν λίγο πιο εύκολο από την άποψη ότι ζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Η σύζυγός μου είναι η Ινδονησία. Βοήθησε αυτό το γεγονός. Και το Μπαλί ήταν ένας προορισμός ο οποίος ήταν όνειρο για μένα και την οικογένειά μου. Οπότε αποφασίσαμε και μετακομίσαμε εδώ 5 χρόνια πριν. Μάλιστα, οπότε πάνω κάτω η απόφαση δεν είχε και πολλές δυσκολίες. Έχετε και την σύζυγό σας και σίγουρα δεν το έχετε μετανιώσει. Δηλαδή βλέπετε καθόλου το μέλλον σας στην Ινδονησία. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις μου είναι στην Ινδονησία πλέον, η ζωή μου, η οικογένειά μου στην Ινδονησία, το σπίτι μου είναι στην Ινδονησία. Σαφώς και είμαι Έλληνας, βέβαια ο κάθε Έλληνας έχει την Ελλάδα μέσα του και θέλει να γυρίσει κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή το μέλλον μου είναι στην Ινδονησία. Αναφερθήκατε σε παραδοσιακά έτσι ελληνικά προϊόντα και σε γεύσεις που θυμίζουν και μυρίζουν Ελλάδα. Η πρώτη ύλη, ωστόσο, είναι κάπως δύσκολο για σας? Ήτανε δύσκολο στην αρχή όταν χτίζαμε τα εστιατόρια. Ήτανε πολύ δύσκολο να βρούμε γεύσεις που ταιριάζουν στην Ελλάδα. Φυσικά λείπουν κάποια πράγματα, όπως είναι μια ποιοτική ρίγανη, για παράδειγμα, γιατί ξέρετε ότι η ρίγανη στην Ελλάδα είναι αρωματική, ναι, πολύ διαφορετική με αυτή που βρίσκουμε εδώ, οπότε αλλάζουν και κάπως ελαφρώς οι γεύσεις, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πολλοί κόσμος με ρωτάει, είσαι σεφ, είσαι μάγειρας? Η απάντηση είναι όχι, δεν ξέρω να μαγειρεύω, αλλά ξέρω να τρώω, που σημαίνει ότι πρώτα δοκιμάζω, πρέπει να είναι όσο πιο ελληνικό γίνεται και μετά μπαίνει στο μενού. Εκεί με τον κορονοϊό, πώς θα πάτε και με την πανδημία, πώς είναι τα πράγματα και αν έχει επηρεάσει και τη δραστηριότητά σας, βέβαια? Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το Μπαλί είναι ένα νησί το οποίο στηρίζεται στον τουρισμό.
από τη στιγμή που έχουν κλείσει τα σύνορα, είτε τα δικά μας τα σύνορα, είτε τα σύνορα των άλλων χωρών, όπως είναι η Αυστραλία, η οποία έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του τουρισμού εδώ πέρα. Από τη στιγμή που κλείσανε τα σύνορα, φυσικά το νησί είναι άδειο, γιατί πραγματικά φανταστείτε τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη χωρίς τουρισμό. Τα νησιά θα είναι άδεια. Φυσικά επηρέασε και τη δικιά μας δουλειά, αλλά είμαστε λίγο τυχεροί εμείς. Εμείς είμαστε από τα λίγα μαγαζιά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο που δουλεύουν. Πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, πάρα πολλοί κόσμος έχει απολυθεί. Lockdown δεν έχει γίνει ολικό, αλλά έχει γίνει ένα ιδιότυπο lockdown που κλείνουμε πιο νωρίς. Αλλά... Μάσκες, αποστάσεις, αυτό που επικρατεί στην Ελλάδα, στον Παλί, πώς είναι τα πράγματα? Όλα, όλα. Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές παντού. Ναι. Στον δρόμο, στην μηχανή, στο αυτοκίνητο, στα μαγαζιά, οι αποστάσεις πρέπει να τηρούνται. Βέβαια, καταλαβαίνετε και η Ινδονησία είναι λίγο ένα κράτος λίγο ανοργάνωτο, ναι. Λίγο χειρότερο από εμάς. Οπότε, ναι, υπάρχουν τα μέτρα, δεν τηρούνται πάντα. Πάντως είναι αυστηροί, για να γνωρίζετε, είναι πολύ αυστηροί και ιδίως επειδή πολλοί ξένοι δυτικοί αγνοούν τα μέτρα ή δεν θέλουν να τα τηρήσουν, πλέον δίνουν deportation σε κόσμο ο οποίος δεν τηρεί τα μέτρα. Μάλιστα. Κρούσματα ωστόσο καταγράφονται, υπάρχουν και μάλιστα... Καταγράφονται... Αρκετά. Δεν είναι αρκετά, αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τον Παλί έχει πληθυσμό γύρω στα 5,5-6 εκατομμύρια κόσμου και αυτή τη στιγμή... που τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί κατά κάποιο τρόπο, είμαστε γύρω στα 350 κρούσματα την ημέρα. Μάλιστα. Τι έχει φύγει περισσότερο σήμερα στα καταστήματά σας? Ορίστε, επαναλάβω. Τι έχει φύγει περισσότερο, η ζήτηση? Η ζήτηση εννοείται από προϊόντα? Βέβαια, από προϊόντα. Σουβλάκι έφυγε περισσότερο σήμερα. Τι ζητήθηκε περισσότερο? Πρέπει να πάω να τα δω. Πρέπει να τα δείτε. Αλλά το σουβλάκι, έχω ένα mix grill το οποίο φεύγει σίγουρα. Φεύγει σίγουρα, ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ επικοινωνία που είχαμε. Σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά.